Καλημέρα κύριε Κικίλια. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ. Λέγαμε πολλά ότι έχετε το κοκαλάκι της νυχτερίδας ως υπουργός. Πάτε σε ένα υπουργείο στην κατάλληλη στιγμή και φεύγετε και πάτε στο άλλο πάλι στην κατάλληλη στιγμή. Πώς τα καταφέρετε δεν το έχουμε καταλάβει. Καλά, αυτά τα αποφασίζει ο πρωθυπουργός και όχι εγώ κύριε Τάκη. Από τρία υπουργεία που έχετε περάσει στην καλύτερη στιγμή και των τριών. Τώρα πήγατε στο τουρισμό, θα βουλιάξει η χώρα στους τουρίστες φέτος. Να πω ότι αυτό δεν είναι αυτόματο και είναι απόρρια πολλών ανθρώπων που δουλεύουν καλά, πολύ σκληρά προφανώ, και στα τρία υπουργεία. Έτσι, θέλω να είμαι δίκαιος, αντιμετωπίσαμε μια πανδημία, μια τεράστια κρίση δημόσιας υγείας δύο χρόνια. Τεράστια, πραγματικά. Έτσι, τη χώρα τη ριμπράνταρε το ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αντιμετώπισαν με επιτυχία τις κρίσεις και άρα δόθηκε η εικόνα στο εξωτερικό ότι είμαστε μια ασφαλής χώρα. Μια χώρα που εμπιστεύονται οι ξένοι, άρα έρχονται και οι ταξιδιώτες και οι τουρίστες. Ναι. Έτσι, είναι φυσικό επακόλουθο αυτό. Τώρα, όντως θα πάμε καλύτερα από το 19, γιατί είδαμε, τουλάχιστον όσοι φύγαμε διακοπές το Πάσχα, πήραμε μια γεύση του χαμού που γίνεται εν μέσω Απριλίου. Όντως τα στοιχεία μιλούν για τουριστική χρονιά καλύτερη από αυτή του 19. Ακούστε, πράγματι το 20ήμερο αυτό του Απριλίου και με τα στοιχεία των αφήξεων στα αεροδρόμια μας και το Ελευθέριος Βενιζέλος και στη Φράπορ και τα ακτοπλοϊκά και η κουρασγέρα και ήταν εντυπωσιακά. Και χαιρόμαστε που κινήθηκε η οικονομία η ελληνική, δηλαδή η πρωτογενής παραγωγή, οι αγρότες που έδωσαν τα προϊόντα τους, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο εμπορικός κόσμος, τα ξενοδοχεία, τα καταλήμματα, τα Airbnb, όλοι. Δώστε μας κάποια στοιχεία για να καταλάβουν και οι ακροατές μας τι ακριβώς συνέβη τις μέρες του Πάσχα. Θα σας δώσω μερικά στοιχεία ότι στη Θάσο, για παράδειγμα, να μην πάω μόνο πρώτα στον Πλανταρισμένο. Ναι, ναι. Σωστό. 90% πληρότητα στη Θάσο. Στη Θάσο, σκέψου. 100% πληρότητα στη Χαλκίδα. Oh. Πάνω από 60% στη Δυτική Μακεδονία ολόκληρη. Μάλιστα. Ούλιαξε η Ήπειρος. Είχαμε νησιά τα οποία κατά κύριο λόγο δεν είναι πασχαλινοί προορισμοί. Η Ήος, ας πούμε, που ήταν γεμάτα. Η Σύρος. Τι ωραία. Δεν το συζητάω τι έγινε στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, στην Ζάκυνθο. Πού είναι προορισμοί αυτοί. Στην Μύκονο. Είχαμε 85% τουρίστες Αμερικάνους στη Σαντορίνη. Μάλιστα. Oh. Νομίζω ότι μετά από δύο χρόνια που ήταν κλειστή η Εντάξει. χώρα και για τους χειμερινούς προορισμούς και για τους πασχαλινούς, κινήθηκε η ελληνική οικονομία και αυτό μας ενδιαφέρει εμάς να φτάσει. Άρα, η προοπτική, κύριε Υπουργέ, ποια είναι για το καλοκαίρι με βάση το ενδιαφέρον και τις κρατήσεις και τις πτήσεις που κλείνονται? Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια πολύ θετικά και θετικά στοιχεία και υπάρχει και ένας προβληματισμός. Ναι. Τα θετικά στοιχεία είναι με βάση τις αγορές εισιτηρίων αεροπορικών και τις διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις. Να πω για παράδειγμα ότι η Jet2 από την αγορά της Μεγάλης Βρετανίας παρουσιάζει αύξηση 100% σε σχέση με το 19 των διαθέσιμων θέσεων. Πάνω από 1.100.000 διαθέσιμες θέσεις. Μάλιστα. 1,5 εκατομμύριο διαθέσιμες θέσεις είχε το 19 EasyJet. Φέτος έχει 4,4 εκατομμύρια για την Ελλάδα. Ναι. Από 1,5 εκατομμύριο πήγε στα 4. Μάλιστα. Τετραπλασιάσε. Τεράστια αύξηση. Η TUI από τη Γερμανία προσδοκά να φέρει 3 εκατομμύρια ταξιδιώτες φέτος. Και ότι η Γαλλία θα έχει πρώτο προορισμό στην Ελλάδα για τις φετινές διακοπές και ότι η Αμερική για πρώτη φορά από την 7η Μαρτίου μέχρι 30 Νοεμβρίου θα φέρει με απευθείας πτήσεις 470.000 ταξιδιώτες από Ατλάντα, Σικάγο, Νέα Υόρκη, Βοστόνη και DC και Ουάσιγκτον. Μάλιστα. Τα στοιχεία είναι αυτά. Υπάρχει και ένας προβληματισμός εύλογος και πραγματικός. Το ότι εξακολουθούμε να έχουμε μια πανδημία, μια παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας και κυρίως ένα πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης που φέρνει πληθωρισμό, ακρίβεια, ενεργειακή και πιέζει ένα ευμετάλλητο προϊόν που είναι ο τουρισμός. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει και μας ανησυχεί, γιατί κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει αύριο ή μεθαύριο. Την άλλη όμως η δουλειά που έχει γίνει και τα στοιχεία και η επιμήκυση τουριστικής περίοδου με βάση αυτά τα οποία έχουμε και σας ανέφερα ήδη είναι ισχυρά. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει σε σχέση με το COVID Pass? Θα χρησιμοποιηθεί στα ταξίδια μετά τον Ιούλιο? Πιστεύετε ότι τελικά θα αποσυρθεί και από την παγκόσμια κυκλοφορία? Γιατί σε λίγο δεν θα έχει και νόημα. Μπορεί κάποιοι να έχουν κάνει την τρίτη δόση και τον Νοέμβριο, οπότε τόσους μήνες μετά δεν έχουν και πρακτική σημασία, αλλά
Τι πληροφορίες έχετε? Κοιτάξτε, εμείς πάντα με βάση τις εισηγήσεις των επιστημόνων, και εγώ επιμένω σε αυτό, εγώ έφτιαξα αυτές τις επιτροπές. Βέβαια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και υγειονομικής ασφάλειας και ασφάλειας της χώρας και εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Είμαστε μια σοβαρή χώρα. Και άρση σιγά σιγά πρωτοκόλλων, μέτρων κλπ. Είδατε, τουιτάρατε ερχόμενοι από το εξωτερικό την προηγούμενη εβδομάδα, κυρία Κοραή, σωστά. Λέτε και σχολιάζετε ότι η μία πίσω από την άλλη χώρες αφαιρούν μέτρα. Αφαιρούν, δεν εφαρμόζουν μέτρα. Στη Ζηρίχη μου έκανε εντύπωση, κύριε Υπουργέ, που ήταν ενδιάμεσο σταθμός μου, πουθενά δεν υπάρχει απαγόρευση. Θέλεις, είτε είσαι προσωπικό, είτε είσαι ακόμη και στα εστιατόρια, που εμένα λίγο με μαγκώνει αυτό. Δεν φοράνε τίποτα, γιατί το έχει φρύ η χώρα και το αεροδρόμιο. Θα σας πω ειλικρινώς λοιπόν, εγώ δεν θα προκαταλάβω την Επιτροπή, άλλωστε είναι πλέον άλλα τα χωράφια και μαθαίνω να σέβομαι και τους συναδέλφους και την δουλειά τους. Θα πω απλά ότι θα συνεχίσουμε να αφαιρούμε πρωτόκολλα και μέτρα σε αυτόν τον ρυθμό που θα εξακολουθεί όλος ο πλανήτης να λέει μπράβο στην Ελλάδα, είναι μια σοβαρή χώρα, οργανωμένη χώρα. Ναι, αξίζει να πάρουμε τα παιδιά μας και την οικογένειά μας να πάμε εκεί, δεν κινδυνεύουμε, θα μας φροντίσουν, θα μας προσέξουν και θα έχουμε μια μοναδική τουριστική εμπειρία. Μάλιστα. Θέλουμε και ένα πολιτικό σας σχόλιο με όλη αυτή την ιστορία που έχει γίνει με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ντένφις, με πρόσκληση του διαδόχου του Βρετανικού θρόνου, του Κάρολου, και την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ που λίγο πολύ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ως αυλάρχη του Γλίξμπουργκ, ότι δεν συμπεριφέρεται μάλλον ως πρωθυπουργός αλλά ως αυλάρχης του Γλίξμπουργκ, και ότι το Τατόι, ας πούμε, δεν είναι ώρα τώρα να δοθούν 75 εκατομμύρια ενώ ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει π.χ. το ρεύμα του. Κυρία Κοραή, ακούστε, εμένα δεν μ' αρέσει η μικροπολιτική. Και λυπάμαι που σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς και εποχές επιμένει η αξιωματική αντιπολίτευση σε αυτό. Η Αγγλία και η Σκωτία, η Αγγλία έχει το Stonehenge. Τρεις πέτρες είναι. Σε αυτό το μνημείο επανέρχονται ξανά και ξανά κάθε χρόνο και το επισκέπτονται χιλιάδες εκατομμύρια τουρίστες. Εμείς την οποιαδήποτε πολιτιστική κληρονομιά έχουμε, θα την ενισχύσουμε, θα τη στηρίξουμε, θα την αναδείξουμε, θα βάλουμε και εισιτήριο αν γίνεται. Βέβαια. Θα ταξιδιώσουν από το εξωτερικό όχι να τη βλέπουν. Φυσικά. Όπως ο Έλληνας αναλόγως, όχι, του εξωτερικού να πληρώνει. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πάμε στο Παρίσι και στη Γαλλία και δεν επισκέφτονται οι ξένοι της Βερσαλίας? Προφανώς. Εισιτήριο, ναι. Είναι έσοδα για το γαλλικό κράτος, ναι. Και για το ελληνικό κράτος θέλουμε έσοδα που να φτάσουν στη μέση ελληνική οικογένεια. Φυσικά. Να κάνουμε κοινωνική πολιτική. Να στηρίξουμε τους αδυνάτους, αυτούς που δεν μπορούν και αυτούς που δεν έχουν. Δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτό το λαϊκισμό. Έχουμε έναν πρωθυπουργό, τρία χρόνια δεν έχει σταματήσει να εργάζεται καθημερινές και Σαββατοκύριακα ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο. Και σας είπα ότι οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αυτόν ότι ριμπρανταρίστηκε η χώρα ως ένας σοβαρός προορισμός, ασφαλής προορισμός. Και από αυτό αντλούμε υπερηφάνεια όλοι. Και έχουμε και προσδοκόμενα κέρδη και στον τουρισμό και παντού. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει. Άρα, η εβδομάδα πάει στην Αμερική. Σε ένα πολύ σημαντικό ταξίδι, να πάει ή να μην πάει. Βέβαια. Να πάρουμε την έγκριση της αντιπολίτευσης. Δεν... Να πάει ο Πρωθυπουργός να μιλήσει με τον Biden. Δεν θα επιστρέψει η Βασιλεία, δεν θα σας δούμε και εσάς σε βασιλική άμαξα πάνω. Να σας πω τώρα για να μην κάνουμε εγώ ήθελα μόνο τώρα πλάκα-πλάκα μια βασιλική άμαξα να καλά πάει βόλτα στο Τατόι. Λοιπόν, τι κύριε Υπουργέ. Να πούμε τώρα κάτι σοβαρό. Το Υπουργείο Τουρισμού, κύριε Κικίλια, θα έχει λόγο και παρέμβαση στην αξιοποίηση του Τατοίου? Όχι, είναι θέμα του Υπουργείου Πολιτισμού, κατά κύριο λόγο. Ναι. Νομίζω ότι αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο το οποίο θα δημιουργηθεί θα αφορούν την κυρία Μενδώνη, κατά κύριο λόγο. Μια πολιτιστική κληρονομιά. Αλλά ο τουρισμός χώρας είναι κάτι ευρύτερο. Αλλά συνδέεται άμεσα, να πω, βέβαια, ότι ένας στους δύο επισκέπτες στη χώρα έρχεται και η πρώτη προτεραιότητα είναι να επισκεφτεί την Ακρόπολη, βέβαια, μουσεία, πολιτιστικούς προορισμούς, την περιφέρεια. Και αυτό είναι γι' αυτό πάρα ρώτησα αν θα πρέπει να υπάρχει και μια συνέργεια και του Υπουργείου Τουρισμού στο κομμάτι αυτό. Κύριε Τάκη, εγώ έπαιξα μπάσκετ στο ομαδικό παιχνίδι. Μάλιστα. Και πιστεύω στην ομαδική προσπάθεια. Με τη Λίνα Μενδώνη λοιπόν συνεργαζόμαστε στενά
και με όλους τους άλλους υπουργούς κυβέρνησης. Αυτή είναι η φύση μου και έτσι πιστεύω ότι πρέπει να λειτουργεί. Το θέμα είναι να το πιστεύουν και άλλοι το ομαδικό, όχι μόνο εσείς, για να γίνει ομαδικό. Ναι, νομίζω ότι. Νομίζω ότι το Μαξί μου συντονίζει αυτή την ιστορία και σωστά. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει ο Πρωθυπουργός. Επαναλαμβάνω ότι οι σημαντικές αποφάσεις παίρνονται για τη χώρα. Στο εξωτερικό έχουμε συμμάχους, έχουμε συνέργειες. Οικονομικές αποφάσεις οι οποίες παίρνονται στο εξωτερικό επηρεάζουν τη χώρα, τα Βαλκάνια, την νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Έτσι ασκείται και γίνεται πολιτική. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Κύριε Κυγίλα, ο Υπουργός Πολιτισμού, ποιο σενάριο δεν θα ήθελε να σκέφτεται με τίποτα. Τουρισμού σε ό,τι αφορά τη μία δυσμενή εξέλιξη σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ποιο σενάριο θεωρείται το πιο εφιαλτικό που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα? Κοιτάξτε, σε ένα πόλεμο που είναι η τραγωδία για την ανθρώπινη φύση και αυτή τη στιγμή στην καρδιά της Ευρώπης και βαναυσότητες βλέπουμε και πρόσφυγες και τραγικές εικόνες Ουκρανών και παιδιών και μεγάλων ανθρώπων σε ηλικία και μια ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένων τα τελευταία 50-60 χρόνια. Δυστυχώς είναι απρόβλητοι πολλοί παράγοντες. Θα έλεγα ότι ελπίζω, ας πούμε, να πριτανεύσει η λογική και να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι σύντομα όλες οι μεγάλες δυνάμεις και να αποφασιστεί μια αποκλιμάκωση της κατάστασης, την οποία δεν βλέπω μέχρι σήμερα, γιατί ακούω απειλές διάφορες και πράγματα που πέφτουν στο τραπέζι, τα οποία είναι καταστροφικά για την ανθρώπινη ύπαρξη. Και φυσικά δεν θέλω να επεκταθώ. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα πριτανεύσει η λογική, πάντως και μόνο το γεγονός ότι το 2022 στην καρδιά της Ευρώπης έχουμε πόλεμο είναι πολύ ανησυχητικό. Mm. Μας παίρνει έτσι, για να το πω απλά, μας παίρνει έστω και για 1-2 ώρες το καλοκαίρι που θα έχουμε εδώ τους τουρίστες να κατεβάζουμε το ρεύμα για εξοικονόμηση ενέργειας ή η κυβέρνηση θα κάνει οτιδήποτε για να αποφευχθεί αυτό το ακραίο σενάριο? Δεν μπορεί να υπάρχουν αυτά σε τουριστικούς προορισμούς και στα νησιά μας. Στην περιοδική χώρα δεν μπορεί να υπάρχουν αυτά. Φαντάζομαι το Υπουργείο Ενέργειας, ΔΕΔΙΕ, ΑΔΜΙΕ και όλοι οι υπεύθυνοι έχουν προνοήσει γι' αυτό. Και εγώ που μιλούσα με τον κύριο Σκρέκα μου είπε ότι αν συμβεί τέτοιο σενάριο, πολύ δύσκολο, πρώτα θα μειωθεί το ρεύμα και το αέριο στις βιομηχανίες και μετά, τελευταία θα πάμε. Επίσης θέλω να πω στους ιδιώτες ή στα νοικοκυριά κλπ. Επίσης η ενημέρωση την οποία έχω είναι ότι η Ελλάδα για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες είναι εξασφαλισμένη. Λόγω κλίματος, υπερπολαπλάσια ενέργεια από τις ανώσεις που ήδη έχει. Άρα καλύπτεται ακόμα πιο ισχυρά από αυτό το κομμάτι και θέλω να ελπίζω ότι ο σχεδιασμός θα είναι αυτός ο οποίος πρέπει. Ακούστε, το πιο εντυπωσιακό. Έχει σκληρή δουλειά καθημερινή. Ναι. Άρα ούτε ευχολόγια υπάρχουν, ούτε με μεμψημυρία και καταστροφικά σενάρια. Πολύ ωραία. Θα πάμε έτσι μέχρι το τέλος του 2022 και στο τέλος του 2022 θα κάνουμε ταμείο. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του φετινού τουρισμού, όπου το περιμένετε, από την κρουαζιέρα, από τις αεροπορικές αφίξεις, από τα πλοία, από τα καταλήματα, και να μας πείτε και τι γίνεται με τους Ρώσους. Ναι. Αν έχετε εικόνα. Νομίζω είναι συνδυασμός όλων. Το ότι η κρουαζιέρα αυξήθηκε για το 2022 για το λιμάνι του Πειραιά 130% και για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης 180%. Τα λέει όλα νομίζω. Το ότι ξαφνικά έχουμε από 7 Μαρτίου 470.000 ταξιδιώτες direct από την Αμερική επίσης και φυσικά μετά από 2,5 χρόνια πανδημίας η εσωτερική ανάγκη και βούληση του κόσμου να ταξιδέψει, να ξοδέψει, να εκτονωθεί και να ζήσει κάποιες ευχάριστες στιγμές της μοναδικής τουριστικής εμπειρίας που προσφέρει η χώρα είναι ισχυρό χαρτί για εμάς. Νομίζω ότι αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο θα κινηθούμε. Αυτό το οποίο βλέπω ως... Θα δούμε καθόλου Ρώσους φέτος ή τίποτα έτσι? Δεν θέλω να το αποκλείσω. Έχουμε μέχρι 30 Μαΐου no-fly zone. Μάλιστα. Και η χώρα έχει πάρει μια συγκεκριμένη θέση και έναντι αυτής της θέσης, απέναντι στον πόλεμο και τις φρικαλαιότητες, υπάρχει και αντίδραση από την άλλη πλευρά. Πάντως, επειδή με το ρωσικό λαό έχουμε δεσμούς πραγματικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εγώ πιστεύω ότι ακόμα και αν δεν είναι direct, δηλαδή μέσω Σερβίας ή μέσω Βελιγραδίου ή μέσω άλλων προορισμών, ενδεχομένως να έχουμε και κάποιους Ρώσους επισκέπτες και τουρίστες. Αλλά πάντως θα έλεγα να αφήσουμε λίγο το χρόνο να κυλήσει,
και για να δούμε τι θα... θα το ξαναδούμε. Και αυτό. Μία τελευταία ερώτηση δική μου. Την κάνουμε και σε άλλους υπουργούς που έχουν περάσει από αυτό το θόκο. Όσο ζούμε, όσο βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, πιστεύετε ότι θα δούμε τα υδροπλάνα να πετάνε στα ελληνικά νησιά ή θα τα βλέπουμε από τον παράδεισο, αν πάμε στον παράδεισο κιόλας? Μάλιστα. Κοιτάξτε, επειδή ακούω αυτήν την ιστορία 35 χρόνια τώρα. Και εμείς το ίδιο, γι' αυτό ρωτάμε. Και... γι' αυτό βάλαμε αυτό το όριο του παραδείσου, καταλάβατε. Εντάξει, και είναι μια μάχη με την ελληνική γραφειοκρατία. Έχοντας βέβαια να επισημάνω ότι εκεί που πρέπει να υπάρχει πλαίσιο, δηλαδή πού είναι οι θάλασσες τέτοιες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα υδροπλάνο, ας πούμε, και πού ο καιρός είναι τέτοιος που το αποτρέπει, υπάρχουν συνθήκες συγκεκριμένες που πρέπει να οριστούν. Ευελπιστώ, επαναλαμβάνω, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, ευελπιστώ ότι και αυτό κάποια στιγμή θα προχωρήσει. Υπάρχουν όμως δικές μας συναρμοδιότητες στο Υπουργείο Τουρισμού που έχουν να κάνουν με τα έργα υποδομής, κύριε Τάκη. Λιμάνια, μαρίνες, 30 χρόνια, οδικό δίκτυο κλπ. Και τώρα έχει δίκιο ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στα πρώτα 100 λέει, χρόνια είναι δύσκολα και είμαστε στα 30. Μας λέει, είναι δυνατόν ένας υπουργός να μιλάει για την ελληνική γραφειοκρατία? Στο χέρι των υπουργών δεν είναι να τελειώσει αυτή η ελληνική γραφειοκρατία δίκιο κάποια έχει, στιγμή? Κύριε Υπουργέ, δίκιο έχει. Ακούστε, θα σας πω κάτι. Και κλείνουμε με αυτό. Δεν ωραιοποιώ τα πράγματα, ούτε απ' την άλλη, ας πούμε, να βάφουμε τα μαύρες πλερέζες. Χρειάστηκε να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Έπρεπε να φτιάξουμε μέθ μες στην πανδημία, φάνταζε ανήκουστο. Τη διπλασιάσαμε στη χώρα. Άρα δείχνουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Επίσης τώρα θέλω να σας ανακοινώσω, μια που με βρήκατε και σας βρήκα, ότι μέχρι το τέλος Μαΐου εμείς θα έχουμε ένα στυλό στο ναυάγιο στη Ζάκη, το παράδειγμα, που είναι θέμα 15 ετών. Βέβαια. Και να προχωρήσει και θα ξανανοίξει. Είναι ο νούμερο 2 προορισμός τουριστικός στη χώρα. Φυσικά. Δηλαδή τον Ιούνιο θα είναι ανοιχτό το ναυάγιο. Θα είναι στο τέλος του Μαΐου αναστυλωμένο το ναυάγιο. Και επισκέψιμο από πότε? Από τις αρχές Ιουνίου θα είναι επισκέψιμο. Από τις αρχές Ιουνίου. Ναι. Άρα θέλω να σας πω ότι, κοιτάξτε, μην φτάνουμε στο άλλο άκρο να τα βάφουμε όλα μαύρα. Είναι μια μάχη. Ναι. Και μια προσπάθεια. Ωραία. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι κοινικοί και στέκονται απ' έξω μόνο βλέποντας κριτικά τα πράγματα, με γιώτα. Και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι παλεύουν και προσπαθούν. Εμείς έχουμε επιλέξει τη δεύτερη οδό. Πολύ ωραία. Κύριε Υπουργέ, πάντα έτσι μας αφήνετε μία γεύση αισιοδοξίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.